Κόρφας. Έξυπνη πάσα στον Μπάνε Πρέλεβιτσα που έχει παιδί. Θα στοχίσει το rebound από τον Λέβινγκστον. Προσπαθεί να τρέξει ο Κόρφας. Και θα στοχίσει σε σου τριόποντον σχεδόν στον εφημερίδιο. Ο Λέβινγκστον από τα 4 μέτρα θα βρει το στόχο 11-7. Απομένουν 4-3 μόλις δευτερόλεπτα για να εκδηλωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Κλέβει πολύ έξυπνα ο Πρέλεβιτς που φτάνει και μέχρι το lay-up. Καλάθι και φάουλα από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Έντονες οι διαμαρτυρίες των παιχτών του Ολυμπιακού. Κυρίως για το γεγονός ότι το καλάθι μέτρησε. Ζητάνε δηλαδή να χρεωθεί το φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Η λέω πάσα για τον Μπέρι. Δεν είναι επιτυχημένη στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ο Λέβινγκστον από την assist του Πρέλεβιτς. Κάτος από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς προσπαθεί να μιμηθεί τον Μπέρι. Και τα κατώρα πάνω στο μαρκάρισμα του Μπέρι μετά την αποχώρηση του Λέβινγκστον. Ο Πάσπαλι θα στοχίσει αλλά θα πάρει το επιθετικό rebound. Τρία δίποτα, συγγνώμη, και ένα στα δύο τρίποτα. Ο Πρέλεβιτς τον μιμείται στο χ και αυτός μίχρονο. Πάω Ολυμπιακός 25-21. Ο Λέβινγκστον θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από το Σιγάλα. Ο Λέβινγκστον θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Πρέλεβιτς ένα lay-up από τα τρία μέτρα. Το σκηνικό δεν αλλάζει. Ο Μπάρλο αφού κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα. Ατομική προσπάθεια από τον Κόρφα που θα πάρει τον, θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Δικαιώνεται για την επιλογή του ο Κόρφας. Που τον βλέπουμε συχνά παιχνά στα τρία αυτά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ο Πρέλεβιτς σε πλεονεκτική θέση. Από και θα βρει το δρόμο. Ο Μπάρλο προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, θα σουτάρει από τη γωνία. Μια από τις πιο αγαπημένες. Από την πάσα του Πρέλεβιτς, από την πάσα του Μπάρλο, Πρέλεβιτς θα στοχίσει. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Κλιφ Λέβινγκστον. Που ξεσηκώνει την κερκίδα και με τον γνωστό πανηγυρισμό του. Να εδώ η φάση επανάληψη, το επιθετικό rebound. Το κάρφωμα του Λέβινγκστον και το φάουλ πήρε η επίθεση. Ο Λέβινγκστον που με 5 προσωπικούς πόντους δίνει και πάλι ένα προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του 46-43. Ο Λέβινγκστον που μέχρι στιγμής είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟ με 17 πόντους και 8 rebound. Ο Λέβινγκστον που θα κλέψει τώρα για να επιβεβαιώσει τον λόγο του αληθές. Και με το εντυπωσιακό αυτό κάρφωμα κάνει ένα σερί 7-0 με 7 δικούς του πόντους και δίνει το ένα μετά για πανηγυρισμού στους 4.000 φιλάθλους του ΠΑΟΚ εδώ στο Αλεξάνδριο. Αναγκάζει τον Γιάννη τελευταία φάση με το εντυπωσιακό κάρφωμα του Κλιφ Λέβινγκστον. Ο Σταμάτης μπήκε στον αγώνα στη θέση του Ελληνιάδη, θα κάνει όμως ένα ακόμη λάθος. Η ασίστα από τον Πρέλεβιτς και ένα νέο κάρφωμα αυτή τη φορά από τον Μπάρλο. Το κλέψιμο του Πρέλεβιτς στην προσπάθεια του Πάσπαλι να σουτάρει που καταλήγει σε ένα lay-up από τον Τζον Κόρφα, 52-47. Ο Φιλίππου θα πλησιάσει, καλάθι και φάουλ από τον Νίκο Φιλίππου που δεν δίστασε με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς, παίρνει την εσωτερική, φτάνει μέχρι το καλάθι, κόβεται από τον Μπάρλο. Να εδώ σε επανάληψη τελευταία φάση.